Και είμαστε live, τέλεια. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Δώσουμε λίγο χρόνο στους πρώτους να συνδεθούν. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, καλή χριστουγεννιάτικη εβδομάδα. Ελπίζω να έχετε όλοι το καφεδάκι σας, να μιλήσουμε, να κάνουμε το σημερινό live session. Να μιλήσουμε σήμερα για τις συμμικρανίες, τις κεφαλαλγίες, για πράγματα που όλοι έχετε βιώσει σε κάποια φάση και να μιλήσουμε για το πόσο ουσιαστικά ο πονοκέφαλος επηρεάζει τη ζωή μας και εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, παρά μόνο να παίρνουμε φάρμακα. Χαιρετώ όλους τους φίλους εδώ πέρα, στην παρέα. Ωραία, και ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά. Τι είναι η κεφαλαλγία λοιπόν, παιδιά, τι είναι ο πονοκέφαλος, τι είναι η μικρανία? Υπάρχουν πολλά ονόματα για αυτή την πάθηση. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι γενικότερα υπάρχουν πάνω από 150 είδη πονοκεφάλων, τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, έτσι. Εμείς για ευκολία λόγου και να μπορούμε ουσιαστικά να εξηγούμε το σύμπτωμα, λέμε πονοκέφαλος. Πονοκέφαλος είναι κάτι πολύ, πολύ γενικό. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα και διαχωρίζεται αρχικά σε πρωτογενείς και δευτερογενείς κεφαλαλγίες, έτσι, πονοκεφάλους. Τι πάει να πει πρωτογενείς, τι πάει να πει δευτερογενείς? Ένας πρωτογενής πονοκέφαλος είναι ένας πονοκέφαλος ο οποίος μας πιάνει, να το πω έτσι, ιδιοπαθώς, χωρίς κάποιο ουσιαστικό λόγο, έτσι. Μπορεί να προϋπάρχει κάτι το οποίο τον δημιουργεί, σε αντίθεση με έναν δευτερογενή, τον οποίο το δημιουργεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα χτύπημα, η υπερβολική δόση κάποιου φαρμάκου, η χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας ή κάποιας ουσίας γενικότερα, έτσι. Ξεχωρίζουμε λοιπόν τους πονοκεφάλους βάσει αυτού του κριτηρίου. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να μπω τώρα και να συζητήσω μαζί σας και να σας πω αναφορικά τα τέσσερα πιο σημαντικά είδη πονοκεφάλου τα οποία αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στη ζωή του, τι είναι το κάθε ένα από αυτά και τι μπορούμε να κάνουμε για τον πονοκέφαλο. Ο πονοκέφαλος λοιπόν είναι ουσιαστικά μια επώδυνη κατάσταση η οποία συμβαίνει στο κεφάλι μας και είναι μια φάση στην οποία μας δίνει το σώμα μας πληροφορίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω μιλώντας για την ημικρανία, που είναι ένα πολύ σημαντικό είδος πονοκεφάλου, το οποίο πολλοί από εσάς μπορεί να το έχετε βιώσει ήδη. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός πονοκέφαλος και όπως το λέει η λέξη, χωρίζει ουσιαστικά το κεφάλι στα δύο ημισφαίρια και ουσιαστικά έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει οπτική άβρα, δηλαδή κάποιος που υποφέρει από ημικρανίες ή παρουσιάζει μια ημικρανία, πολλές φορές μπορεί να βλέπει ένα σχήμα κυκλικό ουσιαστικά σαν φως να του παρουσιάζεται μπροστά. Έχει πάρα πολλά συμπτώματα όπως ζαλάδα, είναι σφιγμώδης πονοκέφαλος, δηλαδή αισθανόμαστε τον εγκέφαλό μας να πάλεται συνέχεια σε μια ημικρανία. Έχουμε τάση για εμετό πάρα πολύ συχνά και είναι ουσιαστικά ένα είδος πονοκεφάλου το οποίο υποτροπιάζει πάρα πολύ με την άσκηση. Δηλαδή κάποιος με ημικρανία αν δοκιμάσει να βγει, να περπατήσει, να κάνει ένα τρέξιμο, να σηκώσει βάρη, η ημικρανία του θα εκτοξευτεί στο Θεό. Είναι πάρα πολύ επώδυνη κατάσταση, εξού και το ότι πολλοί άνθρωποι ψάχνουν ένα σημείο να ξαπλώσουν μακριά από φως και μακριά από ήχους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ημικρανίας. Και θα με ρωτήσει κάποιος, Δημήτρη, και ουσιαστικά αυτό θέλω να δουλέψουμε και σήμερα, είναι Q&A, θέλω τις ερωτήσεις σας να μπορέσουμε να καλύψουμε. Να πούμε ότι για την ημικρανία η κλασική φαρμακευτική αγωγή που κάποιος μπορεί να πάρει, έτσι, είναι τα κλασικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, δηλαδή να πάρει μια ναπροξένη ή ιβουπροφένη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα solutions τα οποία μπορούμε να προτείνουμε σε έναν άνθρωπο που υποφέρει από ημικρανία και πόσο μάλλον μπορεί να υποφέρει συχνά από ημικρανία, γιατί η ημικρανία έρχεται και ψιλοσίζωναλ, δηλαδή κάποιοι μπορεί να υποφέρουν για 3 μήνες συνεχόμενα, να υπάρχει κάποιο διάλειμμα και να ξαναέρχεται αυτό το πράγμα με σειρά και μια συχνότητα ίσως και ετήσια. Οπότε φάρμακα λοιπόν, είπαμε αντιφλεγμονώδη, υπάρχουν μετά τριπτάνες, τέλος πάντων είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ προτείνω να επισκέπτεται κάποιος ο οποίος υποφέρει τακτικά σε έναν παθολόγο, σε έναν γιατρό, σε έναν νευρολόγο, αν είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ ζώρικο. Οι πονοκέφαλοι γενικά, και θέλω να σας να δώσω την προσοχή σε αυτό το πράγμα, είναι υποδιαγνώσκονται και υποθεραπεύονται. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει σοβαρό αίτιο για τον οποίο εμφανίζεται ένας πονοκέφαλος και ουσιαστικά δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο, ακόμα και με ιατρική συμβουλή.
υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εξού και το ότι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν και υπάρχει και μια τεράστια βιομηχανία πάνω στο φάρμακο και στην αντιμετώπιση κτλ. Από εκεί και πέρα, πάμε σε ένα άλλο είδος πονοκεφάλου που είναι οι πονοκέφαλοι τάσης. Ο πονοκέφαλος τάσης είναι ο πιο τυπικός πονοκέφαλος. Είναι ο πονοκέφαλος που έχετε όλοι αισθανθεί ανεξαιρέτως κάποια στιγμή στη ζωή σας. Είναι ο πονοκέφαλος ο οποίος, όπως είπαμε, η μικρανία χωρίζει το κεφάλι σε δύο ημισφαίρια. Ο πονοκέφαλος, η κεφαλαλγία τάσης, μας πιάνει στο κούτελο, έτσι, και πολλές φορές αισθανόμαστε τον αυχένα μας πάρα πολύ βάρη και έχουμε την τάση εδώ πέρα να τον τρίψουμε, να τον κάνουμε κάτι ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον φίλο μας, γνωστό μας, το τέρι μας, να μας καταπραίνει τον αυχένα για να φύγει ο πονοκέφαλος. Από εκεί και πέρα, αυτός ο πονοκέφαλος δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ημικρανίας, δεν έχει δηλαδή το σφιγμόδες αυτό που πάλεται. Είναι ένας πονοκέφαλος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει ένας περίπατος, έτσι, σε αντίθεση με την ημικρανία που είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, contraindicated, να βγει κάποιος και να περπατήσει, να κάνει φυσική άσκηση. Και ουσιαστικά το αντιμετωπίζουμε και με πιο ήπια φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή με παρακεταμόλ, ντεπών, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, και σε καμία περίπτωση δεν πηγαίνουμε σε πιο βαριά φάρμακα που έχουν κοδεΐνη, που είναι και εθιστικά, έτσι, και γενικότερα τέτοια φάρμακα, μεσουλίδι, τηλοναρίδι, ιστορίες, θα έλεγα μόνο με ιατρική συνταγή όσοι τα έχετε πάρει και τα αγαπάτε. Να χαιρετήσω και όλους όσους μπαίνουν και στέλνουν εδώ πέρα χεράκια, χρόνια πολλά σε όλους. Και πάμε λοιπόν και σε άλλα δύο είδη κεφαλαλγίας, το ένα είναι, θα καταλήξω τέλος πάντων, είναι η αθρηστική κεφαλαλγία, το λεγόμενο cluster headache, το οποίο είναι μια πολύ πιο σπάνια κεφαλαλγία σε σχέση με τις προηγούμενες δύο. Είναι ο δυνατότερος πονοκέφαλος που μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο, είναι πραγματικά σε επίπεδο κατάρας. Ο συγκεκριμένος πονοκέφαλος είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι ο τύπος του πονοκεφάλου που όσοι τον βιώνουν μπορεί να ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα με πάρα πολύ οξύ πόνο μέσα στο μάτι, οπότε άλλο ένα χαρακτηριστικό, η μικρανία στη μέση, κεφαλαλγία τάσης στο κέντρο, η αθρηστική, το κλάστερ στο μάτι. Έρευνες λένε ότι στην αθρηστική κεφαλαλγία και η αθρηστική κεφαλαλγία ενοχοποιείται μέχρι και για αυτοκτονίες, οπότε μπορείτε να καταλάβετε το πόσο δυνατό πόνο μιλάμε, έτσι, πόνο ο οποίος δημιουργεί αιμοδίες, επίσης τάση για αιμετό, ο οποίος δεν υποχωρεί με τίποτα, φαρμακευτική αγωγή πάρα πολύ δύσκολη, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σύνθετο που εγώ προσωπικά προτείνω, αν δηλαδή κάποιος υποφέρει από αυτό, κατευθείαν σε γιατρό, νευρολόγο, παθολόγο, δηλαδή να ψάξει ιατρική συνταγή. Εγώ αυτά που σας λέω σήμερα και σας λέω γενικά είναι από το point of view του φυσικοθεραπευτή, του γυμναστή, έτσι, σας λέω τη δικιά μου την προσέγγιση, τη δικιά μου τη γνώση, να τη μεραστώ και να σας δώσω και τις μεθόδους ουσιαστικά τις φυσικοθεραπευτικές, τις γνώσεις της αποκατάστασης, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε κάποια από αυτά τα είδη πονοκεφάλου κεφαλαλγίας. Οπότε λοιπόν, έχουμε πάει λοιπόν στο κομμάτι, εξηγήσαμε τι είναι και το cluster headache και πάμε στο τελευταίο είδος που είναι ουσιαστικά η δευτερογενής, μία από τις δευτερογενείς κεφαλαλγίες. Δευτερογενείς είπαμε είναι οι κεφαλαλγίες, οι πονοκεφάλαιοι, οι οποίοι δημιουργούνται σαν side effect από κάτι άλλο. Δηλαδή, κεφαλαλγία από χρήση παυσιπόνων, πάρα πολύ τυπική. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πολύ τακτικά αναλγητικά, πολύ τακτικά αντιφλεγμονώδη, γιατί π.χ. Όπως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πόνο περίοδου και παίρνουν κάποιο συγκεκριμένο αντιφλεγμονώδη για να το αντιμετωπίσουν. Μια χρόνια χρήση κάποιου φαρμάκου ενοχοποιείται για συγκεκριμένα είδη κεφαλαλγίας, όπου και εκεί πέρα χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα κάνουμε το compensation, θα κάνουμε ουσιαστικά την αντικατάσταση του φαρμάκου με κάτι άλλο για να μπορέσουμε να ουσιαστικά να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από το να εμφανίζει το πονοκέφαλος, έτσι, η λεγόμενη προφυλακτική θεραπεία, η οποία έχει το δικό της σχήμα, έχει τη δικιά της εξατομίκευση, είναι πολύ ιδιαίτερη. Να προσθέσω κάτι και να ευχαριστήσω και αρχικά για το σημερινό topic, γιατί βγήκε ουσιαστικά σαν κομμάτι ερώτησης του προηγούμενου live και θα ήθελα όλους σας να έχετε τις ιδέες σας, είναι πολύ σημαντικό και για μένα και γενικότερα για το flow όλο αυτό του session, να μπορώ να σας κάνω λίγο feed καλή ποιοτική πληροφορία, έτσι, και εγώ μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας έρχομαι σε επαφή με γιατρούς, με εξειδικευμένους ανθρώπους που μου δίνουν και έξτρα πληροφορίες πάνω σε πράγματα τα οποία θέλω να σας μεταφέρω. Οπότε ευχαριστώ πολύ σε όσους συμμετέχουν, όποιος θέλει μπορεί στα σχόλια να
να ρωτήσει το οτιδήποτε, τα παρακολουθώ, τα βλέπω live τώρα τα πάντα. Εξηγήσαμε λοιπόν τα τέσσερα βασικά είδη πονοκεφάλου, κεφαλαλγίας, και θα ήθελα λοιπόν να πάμε τώρα πιο πολύ και να συζητήσουμε πάνω σε μεθόδους, το πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πονοκέφαλο, μια ημικρανία, και στοχεύω περισσότερο σε ανθρώπους που περνάνε φάση με έντονο ψυχικό στρες, με έντονο σωματικό στρες, και ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν και κάποια πάθηση η οποία επηρεάζει τον αφιένα, έτσι. Όλα αυτά συσχετίζονται και μπορούν ουσιαστικά να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη τροφή στο κομμάτι της βάσης του σώματός μας, έτσι, που είναι το κεφάλι μας. Το πρώτο το οποίο θα έλεγα σε κάποιον είναι να ξεκινήσει να κρατάει ένα λεγόμενο ημερολόγιο κεφαλαλγιών, δηλαδή να καταγράφει π.χ. σε ένα μηνιαίο medical report, το οποίο θα το έχει για τον εαυτό του, πόσες μέρες μέσα στο μήνα αντιμετωπίζει πονοκέφαλο. Και εφόσον είναι αυτό δυνατό, να κρατάει και μια, πώς να το πω, οξύτητα το πόσο δυνατός είναι ο πονοκέφαλος. Δηλαδή με το visual analog scale ουσιαστικά από το 1 μέχρι το 10, να λέει με το 1 ο πόνος δεν είναι τίποτα, 10 είναι το maximum, είναι του θανάτου πόνος, να γράψει πόσο δυνατός είναι ο πονοκέφαλος. Είναι ένα πολύ σημαντικό tool, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πρώτη επίσκεψη σε κάποιον ειδικό γιατρό, ο οποίος θα ρωτήσει και θα προσπαθήσει να πάρει ιστορικό και θα δώσει άμεσα θεραπευτικό σχήμα και κάποια λύση ουσιαστικά για τους πονοκεφάλους. Οπότε ένα ημερολόγιο για ανθρώπους που περνάνε τακτικά πονοκεφάλους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νούμερο 2. Κάτι το οποίο σίγουρα όλοι ξεχνάτε, εμένα όλοι οι ασθενείς μου έχουμε αυτή την κουβέντα ατέρμονα, διατροφή και ενυδάτωση. Εφόσον δεν υπάρχει, θα πω κυρίως για την ενυδάτωση, διατροφή την αφήνω στους διατροφολόγους που είναι και σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθούν, και να τους παρακολουθήσετε και να τους ακολουθήσετε εσείς μέσα από τη σελίδα του Zacred, να μιλήσουν και αυτοί για το impact της διατροφής ουσιαστικά σε όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω λοιπόν για την ενυδάτωση ότι ο εγκέφαλος, ο οποίος αποτελείται από ένα τεράστιο ποσοστό, κοντά στο 90% από υγρά, από νερό, εάν δεν έχουμε επαρκή ενυδάτωση, αυτό το πράγμα υποφέρει, έτσι. Οπότε ενυδάτωση βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε ιδιοπαθείς κεφαλαλγίες. Η γυμναστική, άλλο ένα τεράστιο κομμάτι, ένα τεράστιο σέκτορ το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε τους πονοκεφάλους. Όλα αυτά τα ενδογενή οπιοειδή, ενδορφίνες, όλες αυτές οι ορμόνες οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούνται πριν και μετά την άθληση, βοηθάνε πάρα πολύ στην φυσική υγεία του κεφάλου μας, έτσι, στο να μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά και με καλή ροή το αίμα, να μπορούν τα αγγεία να συστέλλονται, να διαστέλλονται σωστά, να αντιμετωπίζουμε φλεγμονές. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά με την άσκηση. Βάλτε άσκηση στη ζωή σας, αντιμετωπίζει κατά ένα μεγάλο βαθμό σε χρόνιο επίπεδο την εμφάνιση πολλών παθήσεων, μέσα και εντάσσω και τον πονοκέφαλο, τις κεφαλαλγίες. Διατροφικά τώρα θα μιλήσουμε και σε άλλο επίπεδο, ελπίζω η κυρία Λεσικάτου να το αναλύσει, να πει για το όφελος της ριβοφλαβίνης, της βιταμίνης β2 που βρίσκουμε σε διάφορες τροφές που όλοι τρώμε, σε γαλακτοκομικά κτλ, το πόσο πολύ βοηθάει στην αντιμετώπιση. Οπότε και στο κομμάτι, να το πω, το διατροφικό και του supplementation, πόσο βοηθάει το να έχουμε μια καλή ομοιόσταση σε αυτά τα οποία παίρνουμε μέσω από τη διατροφή για να αντιμετωπίσουμε συστημικά όλο αυτό το κομμάτι του πονοκεφάλου. Από εκεί και πέρα πάμε σε λίγο πιο πρακτικά πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι know-how έχουμε. Ευχαριστώ κυρία Λεσικάτου. Τι know-how έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον πονοκέφαλο head-on στη μούρη. Έχω φέρει εδώ πέρα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση κάποιο προϊόν, το κρατάω εδώ να κρύψω τη μάρκα. Υπάρχουν μέχρι και ειδικά pads, τα οποία ουσιαστικά μπορεί κάποιος να προμηθευτεί και από φαρμακεία, τα οποία, όπως βλέπετε και στην εικονίτσα εδώ πέρα, μπορεί κάποιος να τα κολλήσει. Αυτά εδώ είναι gel pads ουσιαστικά κρυοθεραπείας, το οποίο έχει αποδειχτεί ότι μια ψήξη της κεφαλής μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνουμε λίγο, να καλμάρουμε λίγο τον εγκέφαλο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βαράει τέρμα γκάζια. Οπότε ουσιαστικά να ρίξουμε λίγο αυτό το βιορυθμό και να καταφέρουμε να καταπραίνουμε λίγο το κεντρικό σύμπτωμα του πονοκεφάλου με κάποιο άλλο μέσο. Οπότε τέτοια gel pads, κρυοτζέλ, μια παγοκίστη πάνω το κεφάλι για λίγα λεπτά, μπορεί να είναι ένα εργαλείο για κάποιους από εσάς το οποίο να είναι
πραγματικά ωφέλιμο και να μην το έχετε σκεφτεί ποτέ. Μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή τέτοια. Από εκεί και πέρα, άλλες τεχνικές χαλάρωσης. Επίσης, έρχομαι και φλερτάρω με το κομμάτι της άσκησης που είπα πριν. Yoga. Η yoga δεν είναι μόνο άσκηση, είναι και ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Όλο αυτό το stretching, η δουλειά με τις ανάσες, το πιλάτες. Και, και εδώ πέρα μέσα από το Zakret, το κανάλι στο Instagram, μπορείτε να δείτε και τα instructional που κάνουν συνεργάτες εδώ πέρα με το πιλάτες. Πολύ ωραία δουλειά. Βοηθάνε όλα αυτά πάρα πολύ σαν τεχνικές χαλάρωσης. Διαλογισμός, το να διαβάσουμε ένα βιβλίο, δηλαδή να βρίσκουμε τρόπους μέσα στην ημέρα μας να ρίχνουμε λίγο το ρυθμό. Όλα αυτά εντάσσονται και υπάγονται σε όλο αυτό το κομμάτι του γενικά του χαλαρώνω, βρίσκω τρόπους να καλμάρω λίγο τον εαυτό μου και να διαχειρίζομαι λίγο το στρες, έτσι. Είναι όλα αυτά ένα κομμάτι σημαντικό. Μπαίνω τώρα σε ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο το έθιξα λίγο νωρίτερα, είναι η φαρμακοθεραπεία. The absolute leader σε αυτό το χώρο των πονοκεφάλων. Τεράστια βιομηχανία, όλοι έχουμε πάρει παυσίπονα, παρακεταμόλες, δεν θέλω να πω μάρκες να διαφημίσω επίσης. Εγώ γενικά κρατάω ένα γκρι καπέλο στην υπόθεση της φαρμακοθεραπείας. Είμαι υπέρ και είμαι κατά. Είμαι υπέρ στο ότι δουλεύουν, είναι η επιτομή της δυτικής ιατρικής η φαρμακοθεραπεία. Βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς γίνεται τρομερή κατάχρηση σε όλα τα παυσίπονα και πολύ συχνά δημιουργούν και μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά τα οποία πάνε να λύσουν, όπως παράδειγμα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα οποία όταν κάποιος τα παίρνει, ειδικά με άδειο στομάχι ή δεν έχει κάποια ειδική γαστροπροστασία ή έχει κάποια ευαισθησία με κάποιο ελικοβακτηρίδιο στο στομάχι, μπορεί να κάνουν τρομερή ζημιά, να κάνουν έλκο στομάχου, οπότε εκεί πέρα κρούω τον κόδωνα. Πολύ προσοχή, εξατομικεύστε την περίπτωσή σας. Ρωτήστε γιατρό. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και από το ίντερνετ και αυτή την εποχή με τον κορονοϊό να ενημερωθείτε. Ψάχτε. Πονοκέφαλος λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Φαρμακοθεραπεία είναι κάτι το οποίο μαρκετάρεται πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ άγρια. Βοηθάει υπό συνθήκες. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο έρχεται στο temperature therapy. Το κομμάτι το οποίο έθιξα και με το gel pad νωρίτερα. Μπορεί να βοηθήσει πολύ. Το να έχουμε και μια καλή θερμοκρασία στο δωμάτιο το οποίο δουλεύουμε, στο δωμάτιο το οποίο ξεκουραζόμαστε, να μην είναι πάρα πολύ κρύο και σφιγγόμαστε ή να μην είναι πάρα πολύ καυτό και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Το ένα θα μας δημιουργήσει αγκίωση στολή και θα μας ανέβει πίεση. Στο άλλο θα είμαστε ουσιαστικά πάρα πολύ ζεστά και δεν θα μπορούμε να ανασάνουμε, οπότε πάλι θα μας ανέβει πίεση. Οπότε ουσιαστικά μια καλή θερμοκρασία, μια comfort θερμοκρασία σε ένα δωμάτιο βοηθάει πάρα πολύ να κρατάμε ένα βιορυθμό. Σε ένα επίπεδο. Πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, πόσοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά το πώς κάνει development, εξελίσσεται ένας πονοκέφαλος με κεφαλαλγία μυοσκελετικά. Ένα τεράστιο κομμάτι, μπορώ να σας μιλάω για ώρες από το δικό μου πρίσμα, από το δικό μου οπτικό πεδίο, για αυγενικό σύνδρομο, να σας μιλάω για θέματα στήριξης, για τενοντίτιδες, να σας μιλάω για διάφορα πράγματα, έτσι, για μπλοκαρίσματα μέσα στο temporomandibular, εδώ πέρα στην κροταφογναθική. Υπάρχει πάρα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται κατάλληλο ιστορικό, χρειάζεται εκτενέστατο ιστορικό, δηλαδή να πιάσει τον ασθενή ο φυσικοθεραπευτής και ο γιατρός και να αναλύσει τα πάντα, να καταλάβουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο εμφανίζεται ο πονοκέφαλος. Σας το προτείνω, μπείτε και ψάχτε, διαβάστε από Wikipedia, από οπουδήποτε. Τεράστιο ποσοστό λάθος διάγνωση στο κομμάτι του πονοκεφάλου, έτσι. Σκεφτείτε το και δεύτερη και τρίτη φορά τι μπορεί να φταίει όταν έχετε επαναλαμβανόμενα περιστατικά και επεισόδια πονοκεφάλου. Αυτά λοιπόν ως προς τον πονοκέφαλο. Εγώ θα πω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζοντας καταστάσεις και παθολογικά επεισόδια τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τον αφιένα και την κατάσταση του αφιένα και με το πώς κάθεται ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα και δουλεύει και τρώει άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή, το πώς επηρεάζει αυτός ο μηχανισμός που στηρίζει ουσιαστικά το κεφάλι, που είναι ο επεξεργαστής σε αυτόν τον υπολογιστή, έτσι, τον πολύ σύνθετο, τον πολύ complicated υπολογιστή, το πώς επηρεάζει η στάση του αφιένα, το πώς επηρεάζει αυτό το γρανάζι, έτσι, το κεντρικό νευρικό σύστημα, όλα τα κρανιακά νεύρα που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας, η σπονδυλική στήλη, όλο αυτό
το μηχανικό, ο σκελετός ουσιαστικά. Αν δεν δουλέψει σωστά η βάση, δεν θα δουλέψει σωστά τίποτα. Πολλές φορές αυτό το πανέξυπνο εργαλείο, αυτός ο πανέξυπνος υπερυπολογιστής δίνει τα μηνύματα και εμείς απλά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Είμαστε ανίκανοι εντελώς να τα διαβάσουμε. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε τεχνικές μέσα στη μέρα μας που μας βοηθάνε. Είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό σε μια σωστή διάγνωση και σε μια, εννοείται, γρήγορη, ανώδυνη και φτηνή, υπό αυτή την έννοια, θεραπεία, που δεν θα χάσετε πάρα πολύ χρόνο, δεν θα χάσετε πάρα πολύ χρήμα και θα το αντιμετωπίσετε. Βρίσκουμε λοιπόν τα εργαλεία για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για κάποιους το εργαλείο είναι ένας περίπατος, για κάποιους άλλους είναι μισή ώρα διαλογισμός τη μέρα από την άνεση της καρέκλας τους, της πολυθρόνας τους, του κρεβατιού τους και τα λοιπά. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το πιλάτης, η γιόγκα. Για κάποιους άλλους ένα μασάζ μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τις στρατηγικές, τις καταγράφουμε, να μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας από εμάς, είμαστε ίδιοι αλλά τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα, έτσι, να βρούμε τι μιλάει καλύτερα στον καθέναν σαν προσέγγιση, σαν θεραπεία. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έκανα ένα τεράστιο μονόλογο πάνω στο κομμάτι της κεφαλαλγίας, της ημικρανίας, των πονοκεφάλων γενικότερα. Θα ήθελα λίγο feedback από εσάς, πώς αντιμετωπίζετε γενικά τους πονοκεφάλους, αν έχετε βρει κάποια άλλη μέθοδο να την αντιμετωπίζετε, με κάποιες τεχνικές, δεν ξέρω, αυτομάλαξης, κάποιας κομπρέσας, κάποιοι μέσα στο μπάνιο, δηλαδή να κάνουμε ουσιαστικά λίγο engage μεταξύ μας, να δω τι σκέφτεστε, τι αντιμετωπίζετε, αν έχετε κάποιο άλλο insight ουσιαστικά πάνω στο κομμάτι του πονοκεφάλου. Επίσης, αν έχετε ερωτήσεις ή ενδιαφέρον να ακούσετε για κάποιο topic, πραγματικά ακούω σε αυτά τα οποία μου γράφετε. Το σημερινό εβδομαδιαίο live γεννήθηκε πραγματικά από το τελευταίο σχόλιο που έλαβα την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο ήταν υπέροχο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι λείπει, δεν έχει συζητηθεί καθόλου και είμαστε ανενημέρωτοι όλοι για το κομμάτι των πονοκεφάλων, including myself. Οπότε παρακαλώ, γράψτε μου ό,τι θέλετε στα σχόλια, αν σας απασχολεί κάτι, αν έχετε κάποια πάθηση η οποία θα θέλατε να μάθετε κάτι παραπάνω, κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο. Είμαι εδώ για να καλύψω αυτό το κομμάτι μαζί με τα Zacred, τα οποία κάνουν αυτή την εποχή επίσης την υπερπροσπάθεια για να στήσουν αυτό το πράγμα, να μας φέρουν σε επαφή και να δώσουμε λύσεις και να κάνουμε ουσιαστικά τη διαφορά. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια των Zacred που κάνουν με όλο αυτό το κλινικό και το παρακλινικό και το διατροφικό, ουσιαστικά έτσι, αυτή τη φούσκα στην οποία μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που παρακολουθεί. Να σας πω ότι τρέχουν προσφορές μέχρι 50% στα καταστήματα Zacred. Το click away είναι εδώ πέρα, γίνεται ασφαλές, γίνεται ταχύτατα από 1 έως 5 μέρες παράδοση στα 20 καταστήματα των Zacred. Υπάρχουν υπέροχα προϊόντα μέσα στο site, από αθλητικό εξοπλισμό, all about sport και κυριολεκτικά, έτσι. Υπάρχουν τα πάντα, αξεσουάρ, τα οποία θα βοηθήσουν και στην αποκατάσταση, σε όλα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Ναι, είναι ο πονοκέφαλος πάρα πολύ, πολύ τυπικός. Δεν υπάρχει άνθρωπος ουσιαστικά, Βίκη, ο οποίος να μην παιδευτεί κάποια στιγμή από τον πονοκέφαλο. Είναι καθαρά, θα πω, κληρονομικό μέχρι ένα βαθμό, και κάτι το οποίο δεν το ανέφερα. Στην ημικρανία οι γυναίκες πλήττονται 3 φορές περισσότερο από ότι οι άντρες. Είναι πάρα πολύ πουλή η ημικρανία, θέλει πάρα πολύ εξατομίκευση, αυτό ακριβώς που γράφεις. Δεν βρήκε πουθενά ανακούφιση. Δοκιμάζεις μέχρι να βρεις αυτό το οποίο σου ταιριάζει. Έτσι, υπάρχουν θεραπείες, είπαμε, και μόλις βρεις ουσιαστικά το structure, τη λογική, το πώς εκδηλώνεται η κεφαλαλγία, η ημικρανία κτλ., βρίσκεις και τη μέθοδο. Έτσι. Μετά δηλαδή η θεραπεία ως προς το κομμάτι, ας πούμε, του φαρμάκου γίνεται προφυλακτικά. Δεν την κάνεις δηλαδή για να λύσεις τον πονοκέφαλο ή την ημικρανία τη στιγμή την οποία εμφανίζεται. Το κάνεις για να μην σου εμφανιστεί. Δηλαδή υπάρχουν, αν κάποιος μπει διαβάσει, ενημερωθεί, πάει σε έναν γιατρό που υποφέρει, θα ακούσει διάφορα πράγματα. Θα ακούσει για θεραπεία με λίθιο, θα ακούσει για... Υπάρχουν πολύ προχωρημένα πράγματα που βοηθάνε πάρα πολύ στις ημικρανίες, πάρα πολύ στους πονοκεφάλους. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε σαν γνώση, σαν το δικό μου inside secret, έτσι, το δικό μου μυστικό,
Υπάρχουν 150 είδη κεφαλαλγίας. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να γίνει γιατρός. Ούτε εγώ είμαι γιατρός, φυσικοθεραπευτής είμαι, αλλά σας λέω μυστικά μέσα τα οποία τα βγάζουμε κι εμείς μέσα από τις έρευνες. Διαβάζουμε όλη την ημέρα. Κεφαλαλγίες λοιπόν, τέσσερις βασικές. Οι τρεις γίνονται μόνες τους, ιδιοπαθώς. Πώς να το πω, είναι το gene pool που έχει ο καθένας, έτσι, η γονίδια, το αν θα του βγει ή δεν θα του βγει. Έχουμε λοιπόν. Μία είναι η τάση, η οποία δηλώνεται εδώ μπροστά στο κεφάλι και συνοδεύεται με πονοκέφαλο. Έχουμε μία κεφαλαλγία η οποία βαράει στο μάτι, είναι η cluster κεφαλαλγία. Αν κάποιος τη βιώσει, ξέρει πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Είναι η πιο δυνατή κεφαλαλγία που υπάρχει, μπορεί πραγματικά να τον τρελάνει τον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από αυτό το είδος κεφαλαλγίας. Και έχουμε μετά την ημικρανία που είναι η τυπική ημικρανία, δηλαδή το κρανίο στα δύο, σαν να έρχεται ένα σφυρί και να ανοίγει το κεφάλι στα δύο. Αυτά είναι τα τρία βασικά, οπότε μία, δύο, τρεις, έτσι σαν τύποι κεφαλαλιών, οι πιο τυπικοί. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία διαχωρίζονται μετά με άλλα κριτήρια, με άλλες παθήσεις κτλ. Και το τέταρτο που είπαμε που γίνεται από την υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων, το οποίο επίσης σας χτυπάω καμπανάκι. Άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν υπερβολικά πολλά αναλυτικά παυσίπονα και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να το αντιμετωπίσουν. Λειτουργούν τοξικά από ένα σημείο και μετά, έτσι. Είναι σαν ένα καθημερινό δηλητήριο για το σηκώτη ή ένα καθημερινό δηλητήριο για το σώμα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό παρά καλό. Γι' αυτό η ιατρική συμβουλή σε εξειδικευμένο άνθρωπο πάνω σε αυτό το κομμάτι όταν υπάρχει θέμα με τον πονοκέφαλο. Όλοι έχουμε πονοκεφάλους και δεν, ουσιαστικά τώρα δεν έχω βάλει καθόλου, δεν έχω παντρέψει καθόλου πονοκεφάλους οι οποίοι έχουν σχέση με παράδειγμα με κάποια λίμωξη, είτε είναι βακτηριογενής είτε είναι ίωση. Έχει δηλαδή πάρα πολύ ζουμή η υπόθεση. Εγώ μιλάω τώρα για τις κεφαλαλγίες, ότι είμαι μια χαρά και ξαφνικά π.χ. λέμε έχω πονοκέφαλο, λες και είμαι ματιασμένος. Ή είμαι ματιασμένος για αυτούς που πιστεύουν να μην θίξω καθόλου αυτό το κομμάτι. Έχουμε λοιπόν ερωτησούλα. Έχω, λέει η Λουίσα, καλησπέρα κιόλας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, έχω πονοκέφαλο το μισό αριστερό και τα μάτια μου βλέπουν έτσι φωτάκια και τα ματάκια δεν μπορώ να τα κουμπίσω, δεν μπορώ να το ανοίξω. Πονοκέφαλο. Τι μπορείς να κάνεις, είσαι έγκυος. Γιατρό κατευθείαν. Αυτό είναι τυπικό ημικρανίας, έχω να σου πω. Αυτό που περιγράφεις λέγεται άβρα ημικρανίας. Η άβρα ημικρανίας συνοδεύεται από αυτό το flickering ουσιαστικά, το οποίο συνήθως είναι στο ένα από τα δύο μάτια. Αν είναι και στα δύο μάτια, να πας να δεις σίγουρα νευρολόγο, κάποιο γιατρό, μήπως υπάρχει κάτι στα μάτια, δεν ξέρω, κάποιο άλλο σύμπτωμα. Αυτό το οποίο κάνεις στην παρούσα φάση είναι δεν παίρνεις κανένα φάρμακο, δεν παίρνεις καμία φαρμακευτική αγωγή μόνη σου, δεδομένου το ότι είσαι έγκυος, ζητάς ιατρική συμβουλή. Ψάχνεις να βρεις τώρα σε αυτό το χρόνο που έχεις και είσαι σε λίγο καλύτερη φάση, τι μπορεί να σε ανακουφίσει. Όπως γράφει και η Γεωργία από κάτω, γυναικολόγο για το ζάχαρο. Δεν ξέρω να το... πολύ, πολύ special το ζάχαρο, δεν είμαστε γιατροί, δεν μπορούμε να το κάνουμε με τηλεδιάσκεψη αυτό, αλλά σίγουρα να σε παρακολουθήσει τις αιματολογικές σου εξετάσεις, να δει τι παίζει, αν παίζει κάτι από εκεί το οποίο επηρεάζει. Έτσι, όχι μόνο το ζάχαρο, μπορεί να είναι ο θυροειδής, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Είναι πολύ παραγοντικό το θέμα γιατί εμφανίζεται ο πονοκέφαλος. Είμαστε εδώ πέρα, σας βλέπω έχει αρχίσει λίγο το activity, να κάνουμε για 2-3 λεπτάκια ακόμα μερικές ερωτησούλες ουσιαστικά για σήμερα, όποιος έχει να ρωτήσει κάτι άλλο. Νομίζω ήταν πολύ ωραίο topic, ήταν πολύ σαφές, τα έφερα, σας τα παρουσίασα πολύ straightforward τα θέματα περί πονοκεφάλου, είναι απλά. Όσοι ήσασταν εδώ πέρα έχετε και μία μέθοδο ουσιαστικά τώρα να βρείτε και να καταλάβετε τι είδος πονοκεφάλου έχουν, δηλαδή κάποια pattern οι πονοκέφαλοι και οι κεφαλαλγίες, είναι πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο το οποίο περίμενα κάποιος να το ρωτήσει, εγώ το ξέχασα, το θυμήθηκα στην πορεία. Ύπνος. Έχω μιλήσει ένα σκασμό φορές για τον ύπνο. Λες και βάζω τους ασθενείς μου να κοιμούνται στη θεραπεία, τόσο πολύ φιλώσει με το ύπνο. Η έλλειψη ύπνου κάνει πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλάζει πάρα πολύ τη βιοχημία και στο πώς ουσιαστικά λειτουργεί το σώμα μας. Μπορεί να ενεχοποιηθεί και η έλλειψη ύπνου από μόνη της για πολλές κεφαλαλγίες. Είναι ουσιαστικά ο πιο απλός μορουδιακός μηχανισμός που μπορεί να δώσει το κεφάλι μας, ο εγκέφαλός μας,
στον εαυτό μας και να σου πει φίλε, ξεκουράσου, φίλε, slow down, δεν μπορώ να σε προλάβω σήμερα, έτσι, είναι πάρα πολύ στρεσογόνο αυτό που κάνεις και δεν με ξεκούρασες. Ύπνος, παιδιά, ύπνος, ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ. Μία λύση για τις ημικρανίες, όσοι υποφέρουν το ξέρουν, το λένε και λένε αυτό το πράγμα. Ό,τι και να πήρα δεν μου έκανε τίποτα, μόνο να πέσω να ξαπλώσω μακριά από φως, είναι το ένα, μακριά από ήχο. Αυτά τα δύο πράγματα. Οπότε ύπνο, θα ήθελα να προσθέσω έτσι σαν τον επίλογο της σημερινής, του σημερινού live session. Από εκεί και πέρα είπαμε και στο κομμάτι της άσκησης είναι πολύ σημαντικό, εφόσον δεν μιλάμε για τα μοναδικά δύο είδη που είπαμε, η μικρανία και η αθρηστική κεφαλαλγία, τα cluster headache, τα οποία υποτροπιάζουν με τη μία, δηλαδή με το που σηκώσει κάποιος ένα βαράκι και νιώσει ότι ανεβαίνει η πίεση, γιατί είναι σφιγμώδεις κεφαλαλγίες, δηλαδή κάνουν αυτό το πράγμα συνέχεια, νιώθει κάποιος στο κεφάλι του ότι θα σκάσει τα εκραγή. Όλα τα άλλα τα είδη σε χρόνια φάση, σε φάση που ο πονοκέφαλος δεν έχει intensity, δεν έχει ένταση, δεν έχει έξαρση, βοηθάει πάρα πολύ. Κάποιες τελευταίες ερωτήσεις για σήμερα σε όσους είναι στο live, αν θα θέλατε να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο topic την επόμενη φορά, να δείξω κάποια άλλα πράγματα, θα ήταν χαρά μου. Περιμένουμε λίγο. Ωραία, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δίνω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα κάποιος να πατήσει το enter ό,τι είναι. Ωραία, κεφαλαλγίες λοιπόν, ημικρανίες, πράγματα τα οποία είναι πολύ συχνά, τα περνάμε όλοι, δεν είναι δηλαδή σαν μια τενοντίτιδα που κάποιος μπορεί να είναι τυχερός να μην την περάσει, κεφαλαλγίες όλοι περνάμε, νομίζω είναι ένα πολύ πολύ general topic, το οποίο ουσιαστικά και αυτό χρήζει εξατομίκευσης και πολύ ωραία. Γράφει ο Μίνος, γεια σου Μίνο, EMS training. Μιλήσαμε λίγο αναφορικά για το EMS training, θα ξαναδείξω μερικά πράγματα, να δείξω, ναι ωραία, γνώμες, απόψεις μέσα. Το σημειώνω να ξαναπώ για το EMS training, θα πω απλά ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά της μόδας, ακόμα στο εξωτερικό είναι πολύ ζωντανό, στην Ελλάδα ήρθε ουσιαστικά, ναι, και εκεί πέρα υπάρχουν αντικρώμενες απόψεις και τα λοιπά. Θα μιλήσουμε λοιπόν σίγουρα, σε περιμένω μέσα να ακούσεις για το EMS training που θα πω την άλλη εβδομάδα και τι είναι αυτό και πώς μας βοηθάει και τι κάνουμε. Ωραία. Σε ποιο live, ή στο πρώτο ή στο δεύτερο, αν κάνεις ένα track back ή μπει στο προφίλ του Physio Project ή στο Facebook, θα το βρεις σίγουρα. Έχω μιλήσει, αλλά θα ξαναμιλήσω. Είναι κάτι αρκετά ενδιαφέρον, αρκετά προχωρημένο, ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ειδικότερα τα πιο νέα παιδιά που ψάχνουν και λίγο εναλλακτικούς τρόπους να σπάσουν λίγο και το πλατό τους από θέμα strength conditioning ή να αλλάξουν ουσιαστικά κάτι αν έχουν βαρεθεί το προπονητικό. Γενικά, είμαι της άποψης στην άθληση να προσεγγίζουμε τις παραδοσιακές μεθόδους γυμναστικής. Κανένα μέσο για την ώρα από αυτά τα οποία δίνει η τεχνολογία δεν μπορεί να πλησιάσει το φυσικό τρόπο που ο μεταβολισμός μας λειτουργεί και παράγει ενέργεια, έτσι, παράγει ενέργεια, παράγει έργο, μπουστάρει το μεταβολισμό, δηλαδή αυτό σε πιο long term effect είναι, κάνει τεράστιες διαφορές, αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία γενικά. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, μιλήσαμε για τις κεφαλαλγίες, ευχαριστώ για όσους έχουν έτσι την direct την επαφή και ρωτάνε εδώ πέρα πραγματάκια. Όποιος έχει κάποια άλλη ιδέα, κάποιο άλλο request να μιλήσουμε για την άλλη εβδομάδα ή σε κάποιο άλλο επεισόδιο ή να δούμε κάτι συγκεκριμένο πάνω σε εξοπλισμό, σε παπούτσια, σε οτιδήποτε, είμαι εδώ να το κάνουμε φίλο και φτερό. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά, χρόνια πολλά.